Καλησπέρα. Μαμπετσού και απόψε μαζί σας. Παρασκευή βράδυ, 9 η ώρα, από την συχνότητα, θα το πούμε έτσι, την ιντερνετική συχνότητα του Web TV του Star στο www.star.gr/webtv ή στο webtv.star.gr. Είμαστε εδώ μαζί για να σας δώσουμε τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου που ήδη, όπως βλέπω, αρχίζουν και γίνονται αρκετά περισσότερα, γιατί μπαίνουν και Γερμανίες και Αυστρίες στο παιχνίδι. Όλα τα κεντρικοευρωπαϊκά πρωταθλήματα δηλαδή αρχίζουν και μας συντροφεύουν και πάλι, που σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο κουπόνι. Άρα θα έχουμε και περισσότερες επιλογές. Αν και αυτό πάντα είπαμε ότι δεν είναι πάντα καλό. Όσο έχουμε περισσότερες επιλογές, τόσο δυσκολευόμαστε να βρούμε κάποια στηρίγματα για να στηρίξουμε τα δελτία μας. Να πούμε ότι από αυτήν την εβδομάδα, από την προηγούμενη μάλλον, για όσο δεν το καταλάβατε, στο star.gr δεν θα υπάρχουν οι κάρτες, οπότε θα μπορείτε να τις βλέπετε από την εκπομπή τη δική μας στο κανάλι του Star στο YouTube ή στο webtv.star.gr ή στο www.star.gr/webtv, που θα ανεβαίνει η εκπομπή αμέσως μετά το τέλος, θα είναι on demand δηλαδή, και θα μπορείτε να παρακολουθείτε από εκεί όλες τις προτάσεις, τις δικές μου, του Σκαρί. Σήμερα έχουμε μαζί μας και πάλι έναν γνωστό εδώ της περιοχής, όποτε βρίσκει φως μπαίνει, ο Γιώργος Σαραντάκος, το βλέπουμε. Γεια σου Γιώργη, τι γίνεται, πώς πάει? Πριν από δύο μέρες έκλεισε ένα χρόνο στο Σταρ. Μην κουνιέσαι τα χέρια να βλέπω, ναι. Πριν από ένα χρόνο, ναι. Πριν από δύο μέρες έκλεισε ένα χρόνο στο Σταρ. Και τι, αυτό τι σημαίνει? Καταρχήν αυτό γιατί να απασχολεί τους τηλεθεατές της εκπομπής? Γιατί επέλεξα τη δική σου εκπομπή να πω και είχα κλείσει από άλλες τρεις εκπομπές. Δεν επέλεξες, θα πω την αλήθεια, ότι με παρακαλάς εδώ και τρεις μέρες να έρθεις να πεις τον πόνο για τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η ιστορία. Να πω τον πόνο μου, είμαι πρώτος με 8 βαθμούς διαφορά. Τον πόνο σου, όχι, γιατί αυτά τα ξέρουμε. Αυτά είναι τα, εσύ γκρινιάζεις κάτω για αν τσαριφάν, δεν τον βάζεις, δεν βάζεις. Έχεις, καταρχήν να πω εγώ που τον ζω κάθε μέρα, έχει αρχίσει και έχει ανοίξει ένα μέτωπο, θα το πω τώρα, με τον Πέντο. Το ζω καθημερινά. Έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι οι επιλογές του Νιάστη και ως προς τη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού. Μαστέρα Τρίπολη, βλέπω κολλασμένο ντέρμπι. Βλέπω. Τώρα με συγχωρείτε, σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο μπορεί μια τεχνική ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός να αναπτυχθεί? Πρέπει να καταλάβω. Γιατί μια τεχνική ομάδα όπως είναι ο Αστέρας μπορεί δηλαδή? Μα δεν βλέπω και τον πρωταθλητή Ελλάδος, τον Ευρωπαίο εκπρόσωπο. Εντάξει, καλά, ναι. Στο παιχνίδι αυτό παραδόξως δεν δείχνουμε τις πολλές φάσεις. Ο Αστέρας έχασε τις 4 καραμπινάτες ευκαιρίες. Σας έσωσε ο Λεάλ δηλαδή. Με λίγα λόγια, έτσι δεν είναι? Μια καλή ομάδα. Γενικά ο Ολυμπιακός στα 2-3 τελευταία μάτς, από το ξεκίνημα του 17, δεν δείχνει σε καλή κατάσταση. Θέλω θα μου πεις ότι ήταν πριν. Όχι, αλλά κέρδιζε τα παιχνίδια πιο εύκολα. Θέλω να βάλεις μια νοτελεία και να σου πω για την εκπομπή σου. Ότι πάρα πολλοί κόσμοι στον Πειραιά την παρακολουθεί, θέλω να ξέρω. Να προσπαθήσουμε να βγάλουμε και μια τηλεφωνική σύνδεση εκεί που σας έχουμε δώσει, είναι για πείσμα. Πάρα πολλοί κόσμοι στον Πειραιά την παρακολουθεί. Στον Πειραιά. Βεβαίως. Χαιρετίζουμε τον Πειραιά. Δεν θα πω το σύνθημα που λέω συχνά, αλλά εντάξει, είναι φίλοι μας οι Πειραιώτες. Ναι, καταλάβες. Είναι φίλοι σου εκεί και τι. Ναι, και σε βλέπουν και με βρίζουν κιόλας. Και σε γράφουν κιόλας τα στοιχήματα όλα εδώ, τι παίζεις, τα πάντα. Φαντάζομαι τι βρίσιμο θα τρώω. Σου λέω, χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, πες μας τώρα την άποψή σου για τον Πέντο. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ θετικό ότι βάζει καταρχήν νέα παιδιά στην ομάδα. Ξένα Ελληνόπουλα. Το Μανθάτη. Ελληνόπουλα ξένα. Το Βιάννα δηλαδή που βάζει, το θεωρεί θετικό? Εντάξει, θεωρώ ότι έχει αιμονές αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορείς να μου έχεις τον Τζόρι στον πάγκο. Το Τζόρι. Και πολλές φορές εκτός. Πάλι τώρα στην αποστολή για αύριο δεν έχει τον Τζόρι μέσα. Και δεν έχει και τον Σαριφάρντ μέσα. Τι τον παίρνει ο Σαριφάρντ και τον κάνει μεταγραφή? Υποτίθεται ότι έχει τον Καρντόσο και τον Ντέγε. Ποιο Καρντόσο? Μα βάλαμε τον Καρντόσο να εκεί που βλέπει τώρα τη φάση και εκεί. 27 λεπτά ακούμπησε την μπάλα. Να συνεχίσουμε την κουβέντα, αλλά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν άλλον φίλο εδώ, συνάδελφο, τον οικονομικό συντάκτο Σπύρο Δημητρέλη. Σπύρο, μας ακούς? Σας ακούω, Θοδωρή, καλησπέρα και από μένα. Καλά, μας ακούς. Μας ακούς και κάθε μέρα, δεν λέει και τίποτα αυτό. Εγώ δεν του μιλάω. Δεν μιλάω στον Δημητρέλη. Δεν θέλω να κάνω διάλογο. Γιατί, τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είσαι? Είναι τιμημένη ΑΕΚΑΡΑ, αλλά εγώ δεν κάνω διάλογο με τιμημένη ΑΕΚΑΡΑ. Σπύρο, έχει αρχίσει και μου βρίζει το Πέντο, έχει αιμονές κτλ. Υπάρχει πρόβλημα φέτος με τον Ολυμπιακό τεράστιο. Ναι. Εδώ με την τιμημένη ΑΕΚΑΡΑ δεν υπάρχει πρόβλημα. Σταμάτα. Μα μου ξεκινάει, υπάρχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Και λοιπόν, γιατί να πει για τον Ολυμπιακό? Γιατί να πει για τον Ολυμπιακό? Δικαιούται να πει για τον Ολυμπιακό. Γιατί να πει για τον Ολυμπιακό? Να πει για την ΑΕΚ. Γιατί δεν λέει για την ΑΕΚ? Συζητάμε για τον Ολυμπιακό. Να πει για την ΑΕΚ, ο συνάδελφος. Να πει για την ΑΕΚ. Κόψε τον ήχο του κ. Σαραντάκου. Κόψε και τον Σπύρο, εγώ διευθύνω. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Σαν φίλαθρος
Και σαν φίλος του ποδοσφαίρου θα μας πεις την άποψή σου, γιατί έτσι κι αλλιώς μας έχει τσακίσει απέναντι στο γραφείο που κάθεται. Για πες μας εσύ λοιπόν. Εγώ ρωτήθηκα για τον Ολυμπιακό Θοδωρή και για τον Ολυμπιακό θα απαντήσω. Για αν πες. Να με ρωτήσετε κάτι άλλο. Ναι, θα σου πούμε για την άλλη. Για πες λοιπόν, για τον Ολυμπιακό. Εγώ συμφωνώ απολύτως ναι. Με τον κύριο Θοδωρή. Απολύτως. Με ποιον, με τον Σάβα. Υπάρχει τεράστιο θέμα με τη διαιτησία φέτος. Γιατί? Με τον Ολυμπιακό. Γιατί? Τεράστιο δεν του δίνει θέμα. Αυτά που του δίνει. Διότι το 50-50 ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το αντέξει. Ναι. Είναι πιο 50-50. Μια διαφορετική ενία πέναλτι έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Ενία πέναλτι του έχουν σφυρίξει το Ολυμπιακό. Φέτος. Τα περισσότερα πέναλτι. Να μ' ακούει, συνάδελφος. Ναι, σ' ακούω. Τα περισσότερα πέναλτι, συνάδελφέ μου, που έχουν σφυρίξει ελληνική ομάδα, τα έχουν σφυρίξει στον Ολυμπιακό φέτος. Τι μου λες τώρα. Ξέρεις τι, είναι. Σπύρο, ένα λεπτό, Σπύρο. Είναι αυτό που λέει. Που λένε και η Τρόικα το σύστημα εξορθολόγησης. Δηλαδή, από αυτά τα πέναλτι που πήρατε 20 χρόνια, τώρα πρέπει να έχει ισορροπήσει η κατάσταση. Εσύ δεν είσαι δικός μας. Θοδωρή μου, να πω και το εξής στο φίλο τον Γιώργο. Ναι. Εγώ θα επιλέξω να μείνω στις περισσινές δηλώσεις παραγόντων του Ολυμπιακού και του κ. Θοδωρήδη και του Γιώργου που είναι απέναντί σου αυτή τη στιγμή. Ναι. Να μην ασχολείται ο Ολυμπιακός με την διαιτησία. Σωστά. Να φτιάξει ομάδα και δεις και την ουσία. Ακριβώς. Να ασχοληθεί με την ομάδα του. Αυτό λοιπόν. Δεν χρησιμοποιώ δικά μου λόγια. Λέω τι έλεγε. Ναι. Λοιπόν, ο Σπύρος ο Δημητρέλης, να πούμε ότι είναι φίλαθλος, ο παδός της ΑΕ κτλ. Εσύ ο Ολυμπιακός, εγώ Παναθηναϊκός. Εμείς η τριάδα του Μαπετσού, του κανονικού Μαπετσού που είμαστε κάτω στο Στάρ όλη τη μέρα δηλαδή. Έτσι. Έχουμε και διάφορους άλλους, όπως και τον Διώγο που είναι Πανιώνιος. Γίνεται παιχνίδι. Έρχεται και ο Μπούσης που είναι Σκουλίκη, η Άρης κτλ. Όλοι μαζί γίνεται. Λοιπόν, για πες μας για την ΑΕΚ, Σπύρο τώρα. Γιατί τα καλά τα πάμε για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η ΑΕΚ φέρνει το Χιμένεθ να δώσει λύση. Σε τι πράγμα θα δώσει λύση δηλαδή. Τραγικές επιλογές. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου, Θοδωρή. Τραγικές. Καλά, το ξέρω. Από το καλοκαίρι έχουν γίνει τραγικές επιλογές. Ναι. Και δυστυχώς συνεχίζονται για μένα, γιατί προσπαθεί να διορθώσει ένα λάθος. Με άλλο λάθος. Συνεχόμενα λάθη. Ναι. Λοιπόν, για μένα δεν είναι κατάλληλος ο Χιμένεθ για αυτό το οποίο τον φέρω. Εγώ θα προτιμούσα έναν άλλο προπονητή, ο οποίος θα είχε ένα εκτόπισμα στους παίκτες για να τους συμμαζέψει λίγο. Ο Χιμένεθ δυστυχώς έβγαινε απαξιωμένος από την ομάδα όταν έφυγε. Τα ακούς, Γιώργο, τα ακούς. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Σπύρο, μια ερώτηση μου επιτρέπεις. Για πες. Ό,τι θέλετε, κύριε Γιώργο. Ο Χιμένεθ είναι ο προπονητής της Εξάρας, αν θυμάμαι καλά, ή κάνω λάθος. Ναι, επειδή έχει ένα τόνο ηρωνίας. Ναι, όχι έναν. Έναν τόνο και δύο κιλά ακόμα. Είχε βάλει γκολ και Χολέμπας τότε, θυμάμαι. Ναι, φαντάσου. Με τρικό τόνο, με χίλια κιλά είναι η ηρωνία. Λοιπόν, ναι, με τρικό ναι. τόνο, εγώ θα είναι και αυτός, ναι. ο οποίος ήταν στον πάγκο όταν μπήκε γκολ και η φωτοβολίδα μέσα. Λοιπόν. Δεν τέλος πάντων. Μόνο η μπάλα μπήκε και η φωτοβολίδα μέσα. Θέλω να πω στο Σαραντάκο ότι ο Δημητρέλης, όπως ακούς, όπως μας τα λέγει, είναι πολύ επικριτικός για την τραγική εμφάνιση της ομάδας του. Όπως και εγώ επίσης για τον Παναθηναϊκό άλλωστε. Οι μόνοι που δεν λέτε να καταλάβετε το χάνει είσαι εσείς, οι Ολυμπιακοί. Πώς γίνεται αυτό. Είναι 8 βαθμούς από το δεύτερο και ο δεύτερος δεν είναι το Παναθηναϊκό. Είναι ξανά. Σιγά το κατόρθωμα. Μα η πρώτη κουβέντα που κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι είναι ότι είμαστε χειρότεροι ακόμα, δηλαδή είμαστε πιο τραγικοί που σε αυτόν τον Ολυμπιακό τον τραγικό δεν μπορούμε να κάνουμε ζάφτη. Υπερήφανη δεν φυλάει τι κάνει. Δεν είναι υπερήφανη. Δεν είναι. Αυτό δεν θα Λοιπόν, κέρδισε χθες 2-1, τι να πω εγώ, ότι με τον Πλατανά σκοτώσαμε το θηρίο. Να παρέμβω. Ναι. Εγώ θα πω μόνο κάτι στο φίλο τον Γιώργο. Ναι. Ότι η ΑΚ πάντα έπαιζε για την ιστορία της και την φανέλα της. Πάντα. Ναι. Για την μπλούζα που λέω εγώ. Όσο κυνηγάει η Ξάνθη, δηλαδή αυτή η εκπρόσωπος του επαρχιακού ποδοσφαίρου που είναι κάτι υγιές, η ΑΚ θα παίζει για την φανέλα της. Τους περιμένουμε μέσα στο ΑΚΑ να γίνει ένα ωραίο τέρπι και ελπίζουμε να κλείσει η διαφορά με την Ξάνθη για να γίνει το πρωτάθλημα. Να σου πω κάτι τώρα. Πάντως στο ΑΚΑ, συγγνώμη, θα τελειώσουμε το παιχνίδι 11-11, έτσι, όχι 11-9. Γιατί? Για να γίνει καλό το τέρπι. Γιατί την προηγούμενη φορά. Σιγά μου, 9 μήναμε. Μείνατε 9 και την προηγούμενη που δεν μείνατε 9 του βάλατε στο τέρμα. Τι να σου πω. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη μήνα η ομάδα. Δεν ασχολούμαι. Όσοι δεν έχουν ομάδα, ασχολούμαι με τη διαιτησία. Λοιπόν, για πες μας και καμιά είδηση τώρα με τα μπλοκάκια, τι έγινε. Τα μπλοκάκια βγήκε μια εγκύκλειος. Ματσουκιά. Πέφτει ματσούκι, Ματσουκιά. Τη διαβάζουμε τώρα, δεν έχω δει και λεπτομέρειες, θα σας πω από τώρα. Καλά. Λοιπόν, εντάξει Σπύρο. Σπύρο, πού παίζετε το Σαββατοκυριακό. Νομίζω φιλοξενούμε τον τιμημένο Αστέρα Τρίπολης.
Πού πέρε, στο ΑΚΑ ή στην Τρίπολη. Στο ΑΚΑ, στο ΑΚΑ. Άλλο, κολλάζουμενο ντέρμπι. Κολλάζουμενο ντέρμπι δηλαδή. Θα έρθει ο Ελευθερόπουλο, ο Δημητράκη εκεί. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, παίζουν το μεγάλο ντέρμπι πρώτο δεύτερο αυτή την Κυριακή. Το Σάββατο. Για τη φανέλα, για την μπλούζα. Για την τιμημένη ΑΕΚΑ θα παίξουμε. Τι ομάδα είσαι, πε του, τι ομάδα είσαι, πε του. Τι ομάδα είσαι. Λοιπόν, ποτέ τίποτα, ποτέ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο τον Δημητρέλη, τον οικονομικό συντάκτη. Θα τον έχουμε και μαζί καμιά εκπομπή. Θα κάνουμε τρίο. Θα κάνουμε τρίο εδώ. Και το Βέιμο θα φωνάξει. Τι, και το Βέιμο, ναι. Εγώ θα κάτσω να συντονίζω. Έτσι. Λοιπόν, Ολυμπιακός, θα συνεχίζουμε. 8 βαθμού μπροστά στο πρωτάθλημα, ναι, εντάξει. Είναι κακή εικόνα του Ολυμπιακού όμως. Και αυτή η εικόνα του. Είναι πολύ κακή εικόνα του Ολυμπιακού. Και αυτό σημαίνει ότι, επειδή και μόνο το είπε, όπως και ο ΠΑΟΚ επίσης, δηλαδή καλά, δεν συζητάω, ότι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ με αυτόν τον κακό Ολυμπιακό, τον απολύτως κακό Ολυμπιακό, δεν μπορούν να τον πλησιάζουν καν, είναι ακόμα πιο τραγικές αυτές οι ομάδες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά έχει την Ευρώπη μπροστά. Δηλαδή, άμα πας έτσι να παίξεις με τους Τούρκους, οι οποίοι δεν είναι και τίποτα φοβερό, για παλιό Ολυμπιακό δηλαδή, πραγματικά δεν θα ήταν για ένα φόβητρο. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει στοίχημα αυτή την ιστορία έτσι όπως πας. Το δυστύχημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν έχει ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Καλά, ανταγωνισμό δεν μπορεί να έχει όταν του έχει διαλύσει όλους. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Εάν ναι. Ο Ολυμπιακός θέλει απέναντί του ένα σοβαρό Παναθηναϊκό. Τον είχε και τον καθάριζε. Μια σοβαρή. Τον καθάριζε με την παράγκα. Τον είχε και. Αλλά και τότε που τον είχε το σοβαρό Παναθηναϊκό στην Ευρώπη δεν έκανε τίποτα. Η ουσία δεν είναι. Το πας εσύ από την πλευρά του Ολυμπιακού. Το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά είναι κατεστραμμένο εντελώς. Έχει παίξει το ρόλο του και σε αυτό ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος. Είναι και η κοινωνία, είναι και το εκεί. Κρίση είναι όλα. Πάντως, φυσικά αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι στον πάτο, γιατί και πηγαίνει όλο προ κάτω. Και ο Ολυμπιακός που είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος αυτή την ώρα του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό είναι το χειρότερο που λέμε κι εμείς, ότι δεν μπορείς να πεις ότι δεν βρίσκεται δίκαιο ο Ολυμπιακός στην πρώτη θέση του. Δηλαδή, αυτός ο πολύ κακός Ολυμπιακός. Άρα, όλο μαζί το κομμάτι αυτό είναι για πάτο. Και αυτό θα το δούμε στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Την πάτησε φέτος ο Ολυμπιακός. Πρώτη φορά που παίξε προκριματικά, δηλαδή και χωρίς να παίξει με τίποτα φοβερές ομάδες. Όσο πάει, θα γίνεται και χειρότερο αυτό. Δηλαδή, πέφτοντας στις ευρωπαϊκές βαθμολογίες, θα αντιμετωπίζει όλο και πιο δυνατές αντιπάλους ο πρώτος. Εγώ, δηλαδή, πραγματικά δεν βλέπω εύκολα να ξαναμπαίνουμε στο Champions League τα επόμενα 5-6 χρόνια. Έτσι όπως πάει η δουλειά με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλήγμα. Όχι για τον Ολυμπιακό, θα φύγει και η καραμέλα. Θα βολέψει τον Ολυμπιακό, θα φύγει και η καραμέλα ότι παίρνει μόνο τα 25 και είναι γι' αυτό πάντα πρώτος. Δεν θα είναι έτσι. Θα δεις. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το 26ο. Mm. Με ενδιαφέρει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Να έχεις. Πολύ κόσμο του Ολυμπιακού. Εσένα σε ενδιαφέρει αυτό να έχει μια καλή πορεία. Εμένα με ενδιαφέρει πάντα να έχω μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Αλλά. Τώρα δεν βγαίνει και πολύ συχνά. Ναι, όχι, βγαίνω. Βγαίνω αν δεν κάνω τίποτα. Καλύτερα να μην βγαίνω. Καλύτερα να μην βγαίνω, το λέω. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι δεν τζουλάει το πράγμα. Ο Ολυμπιακός ξάνθη την Κυριακή. Για πες μου κάτι, να μείνω στο χθεσινό. Ήταν η πέναλτι του Μπέρκ. Του Μπέρκ. Ναι. Του Μπέρκ, ρε. Αυτό το πρώτο κολλή πάνε κουβαλό. Του Ευαγγέλου εννοείς. Ναι, αυτό είναι. Ήταν απέναλτι που δίνεται. Για μένα δηλαδή, εντάξει, αν το έδιναν, συμφωνώ, θα συμφωνήσω στο εξής. Ότι αν το έδιναν στον Ολυμπιακό θα γίνονταν πανικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απέναλτι όμως. Άλλο πράγμα. Εγώ είμαι και δίκαιος αυτό. Λέω, παίζουν την. Να, εδώ βλέπουμε τη φάση. Στη γρήγορη δεν φαίνεται τίποτα. Αλλά εδώ είναι ένα τράβημα σαν αυτά που γίνονται πολλά μέσα στην περιοχή. Όχι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, συμφωνώ ότι αν το έδινε στον Ολυμπιακό θα γινόταν μια ανακατοσούρα. Γιατί αυτό είναι το παρελθόν. Έτσι πάει. Αλλά να πάμε στο θέμα τώρα. Ολυμπιακός Ξάνθη την Κυριακή. Ο πρώτος με το δεύτερο. Το Σάββατο, συγγνώμη, ναι, αύριο. Ο πρώτος με το δεύτερο. Καλούτσικη Ξάνθη. Δεν είναι κακή ομάδα. Εντάξει, αλλά. Έχει σοβαρό προπονητή, συμφωνώ. Δεν μου γεμίζει το μάτι σαν ομάδα όμως που μπορεί να είναι τόσο συμπαγής ώστε να μην βάλει ένα γκολ ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός, κοίταξε, αν μείνει πίσω από την Ξάνθη, εκεί θα είναι το κλειδί. Αν μείνει πίσω στο σκορ, δύσκολα θα το γυρίσει. Η Ξάνθη μετά είναι πολύ καλή στο να κρατήσει το αποτέλεσμα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι και ο Ολυμπιακός, βέβαια. Εσύ έχεις τις ενστάσεις σου, δεν πήρε βάλει τον Ανσαριφάρ, το κλάμα το γνωστό, ή θα τον πάρει. Σου εξηγώ για τον Καρντόσο. Μου λες ποιο Καρντόσο. Αυτό που πήρατε το καλοκαίρι για πολύ καλό παίχτη. Και τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει. Έφυγε δηλαδή, μισή σεζόν. Εντάξει, αλλαγές. Να τον διώξει τον Καρντόσο δηλαδή. Εσύ τι λες. Ας τον πάει τρίτο τον Καρντόσο. Ας πάρει τρίτο τον Καρντόσο που κάνει 2 εκατομμύρια. Τι να κάνει. Τότε γιατί τον Ασαφάρι γιατί τον πήρε. Να τον βάλει πού να παίξει. Η λογική σε τέτοιες περιπτώσεις λέει ότι πας να τον πουλήσεις. Να τελειώνεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Τον Ασαφάρι. Τον Καρντόσο. Ποιος θα τον υπολογίζει. Α, ποιος θα τον πάρει. Το παλτό το φόρεσε, δηλαδή αυτό μας λες. Με λίγα. Τον είδε, με συγχωρείς. Τον βάλαμε τον έβαλε η ομάδα να παίξει με την Ξάνθη. Με τον Αστέρα. Mm. Τον έβαλε να παίξει με το. Πώς το λέει, με την.
Κέρκυρα. Τον έβαλε να παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης στο πρώτο παιχνίδι. Τι έκανε. Εντάξει, δεν είναι καλός Καρδός. Με τον Πλατανιά. Πες μου, με τον Πλατανιά. Για πες μου. Που δώσατε ρεσιτάλ, είδα. Με τον Πλατανιά. Δώσατε ρεσιτάλ. Εντάξει. Η άποψή σου δηλαδή είναι ότι αν Σαριφάρτ έπρεπε να μπει ήδη. Εγώ πιστεύω ότι να μπει και βασικός. Όχι. Βασικό όταν έχει έναν παίκτη ο οποίο σου βγάζει δύο γκολ κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι, δηλαδή δεν είναι με τον Πλατανιά. Δεν είναι Έλληνα. Ποιο. Ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε είπα. Ναι. Πώς να τον βάλει, πώς να τον βγάλει. Άρα και τον Ασαριφάρ, δηλαδή και στην Ελλάδα. Και μην πρόσεξε. Ναι. Εσύ που είσαι και η Δήμο περί των ποδοσφαιρικών, δεν μπορούν να παίξουν κάποια στιγμή στην ίδια δεκάδα και ο Ιντέγε και ο Ασαριφάρ. Ναι, μπορούν, γιατί ο Ασαριφάρ παίζει και στην περιοχή. Ναι, πρέπει να είναι το παιχνίδι τέτοιο. Αλλά με τη λογική σου όμω, πάει να πει ότι τον Ασαριφάρ τον πήρε για backup του Ιντέγε δηλαδή. Ακριβώς. Είδες πώς γίνεται όμως, γιατί ο Ανσαριφάρτ φέτος έχει δείξει ότι είναι για πρώτο αστέρι. Δηλαδή μα εδώ βάζει το Βιάννα μέσα. Αυτό είναι άλλο, γιατί πετάς από το ένα αστέρι. Και άλλο παράδειγμα σου βάζει. Βάζει το Βιάννα, τι τον βάζει φίλε μέσα να παίξει. Μπαμπέντο, τι τον βάζει ποιον να παίξει. Άλλο, ποιον άλλο στόπερ έχει. Ποιον να βάλει μέσα. Ας βάλει το Μίλι πίσω. Ποιον, ας βάλει το Μίλι. Δηλαδή κάτσε. Να αλλάξει θέση έναν για να μην παίξει ο Βιάννα που το στόπερ. Μα σκαντάκωσε με το ημέρα στα περιβόλια. Και ο Ντακώστα, όταν σα σκαντάκωσε. Πάρε στόπερ. Μη μου διώχνει το Λιάρι, κύριε. Το Λαϊκό. Διακρίνω, Γιώργο μου, τώρα με τα πολλά, μια αμφισβήτηση γενικά για τις τέτοιες του Ολυμπιακού. Δηλαδή, βεβαίως. Μια έντονη αμφισβήτηση. Ναι, ναι. Στο γήπεδο υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση. Βεβαίως και υπάρχει. Α, ναι. Όχι από σένα, λέω γενικά το γήπεδο. Βεβαίως και υπάρχει. Μα εγώ το διαρκειάζω, δεν το έχω στα VIP. Εγώ το έχω στη θύρα 33. Για όποιον θέλει να τον βρει, το Γιώργο, ξέρετε, θύρα 33. Θύρα 33, σειρά 5, κάτσε με 18. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όπως βλέπεις, λες, στα αριστερά σου. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως και υπάρχει. Πληρώνεις. Δεν μου λες, χωρίς πλάκα τώρα, ο άλλος κόσμος εκεί που βλέπεις, που συνοστίζεσαι στο γήπεδο, έχει τις ίδιες απόψεις. Μέσα στην κομμάτια και μέσα στην γκρινιά. Άλλο λέω, γκρινιάζει δηλαδή. Μα τα είπα και στο Σάββα, τα είπα και στο Δουρέκα, τα είπα και μιλήσαμε. Στο Σάββα, γιατί δεν είπες και του Σπύρου να τα πει. Αυτά που, λέω, Σπύρος, αυτά που είπε πριν ο Σπύρος, γιατί δεν τα πει και αυτά στο Σάββα. Τι ομάδα είσαι. Είναι πρώτη, μου λέει. Εντάξει, συμφωνώ, μα είναι πρώτη και την στου τραβού βασιλεύει ο μονόφθαλμο. Κάνουμε ένα καλό Παναθηναϊκό. Έχει την κάμερα μπροστά σου. Λοιπόν, πε το Μαρινάκι, τι θε να του πει. Του τάπα την προηγούμενη φορά. Εδώ πε το να πούμε κι εμεί. Πάρε ένα σοβαρό στόπερ στην ομάδα. Πάρε μου και έναν καλό πλάγιο εξτρέμ. Δεν μπορεί εκεί που έπαιζε ο Τζόλε και ο Γιωργάτος να παίζει ο Ηλιονούση τώρα. Δεν γίνονται αυτά. Πού είναι ο Γκαλέτη. Μην κοιτάσαι πέρα, στο Μαρινάκι πέστα. Ο Λουτσιάνο Γκαλέτη, πού είναι, με εξηγεί. Θα τον πάρουμε. Ο Στέλιο ο Γιανακόπουλο. Πάρουμε το Μαρινάκι να μα απαντήσει. Ο Στέλιο ο Γιανακόπουλο, πού είναι. Είναι 50 χρονών ο Γιανακόπουλο. Ένα παρόμοιο σου λέει. Ένα παρόμοιο. Αλλά ξέρει κάτι, ο Μαρινάκι και ο κάθε Μαρινάκι έχει φυσικάσει. Γιατί είναι πρώτη ομάδα. Γιατί ο Παναθυνιακό είναι κουτσό, γιατί η Άκη είναι ανάπη. Γι' αυτό που φτιάξε μου έναν ωραίο Παναθυνιακό παιδί. Βάλε το χέρι στην τσέπη, κύριε Μελισσαφίδη. Βάλε κύριε Σαφίδη. Κάνε μια ομάδα. Ο Σαφίδη δεν έχει βάλει λεφτά. Γιατί έχει βάλει. Λοιπόν, γι' αυτό, γιατί κάνει εγκλήματα, βέβαια, φυσικά. Δεν διαφωνεί κανεί. Για πε μα. Μα δεν διαφωνεί κανεί αυτό. Λοιπόν, γκρίνια λοιπόν. Γκρίνια ο φίλο μα ο Γιώργο έχει αρχίσει και γίνεται επικριτικό. Ναι, αλλά. Επικριτικό. Αλλά. Επικριτικό. Δεν είπα. Δεν είπα επικριτικό. Βεβαίω, έχω το δικαίωμα του κρίνι. Αλλά. Επικριτικός. Ταμείο κάνουμε ναι. Στο τέλο τη σεζόν. Εντάξει. Συμφωνώ. Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Έχουμε τρει κολλασμένε έδρε στο δεύτερο γύρο. Άσε, το πρωτάθλημα το πάρει. Λεωφόρο. Άμα περιμένει να μου πει ότι Φιλαδέλφια, Κούμπα. Άμα περιμένει να μου πει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα και θα είσαι εντάξει, τότε ξαναγυρνάμε. Τι με νοιάζει εμένα, να χάσω τον Παναθηναϊκό, ναι, και τον Πάκο να πάρω το πρωτάθλημα. Όχι, όχι. Άλλο λέω. Άμα εσύ, άμα ο Ολυμπιακό συνεχίζει να έχει αυτή την εικόνα που έχει τώρα. Και πάρει το πρωτάθλημα, γιατί πιθανόν θα το πάρει. Θα είσαι ικανοποιημένο, δηλαδή στο τέλο. Όχι, βέβαια. Αυτό μα λέω. Μα δεν είναι. Μην μου λε ότι έχω τρει έδρε και κινδυνεύω και τέτοια. Εγώ είμαι 50 χρονών. 25 χρόνια βλέπω πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει και αυτό. Αυτό το πάρει Παναθηναϊκό να χαρεί να βγουν στην Ομόνια να πανηγυρίσουν. Ομόνια δεν πάμε. Πηγαίναμε παλιά όταν εσεί πηγαίνατε μέχρι το Στορέντι για ξυλίκι. Α το πάρει η άκρη να παραφάνει και ένα παγωτό στο κανάκι στην Δεκελία. Στην Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει την ομάδα. Ναι, να αποκλείσουμε. Αυτό έχει αποδειχθεί. Γιατί όταν είχε ομάδα δεν μπορούσε να προχωρήσει. Θα δούμε. Θα δούμε, θα δούμε. Συμφωνώ. Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Εγώ δεν είμαι αφαιρετικό σε όλα. Μπορεί να βελτιωθεί. Πάντως η εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός, αυτό είπαμε. Επειδή έχει αυτή την εικόνα ο Ολυμπιακός, δεν είναι καλύτερη η άλλη. Η άλλη είναι χειρότερη ακόμα. Ακόμα χειρότερη από τον Ολυμπιακό. Αλλά λέμε ότι η εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός πραγματικά έχει δημιουργήσει μια γκρίνια, πολύ μεγάλη γκρίνια, όντως. Πρέπει να είναι η πρώτη χρονιά που έχει τέτοια γκρίνια ο Ολυμπιακός. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Ωραία. Μας τα πω, Γιώργος. Στοίχημα τι θα κάνουμε. Έχεις δει τίποτα καλό. Μην μου διαβάσεις. Θέλω μια χάρη κατά. Ναι. Θέλω να με φωνάξεις ναι. Την παραμονή του αγώνα στη λεωφόρο. Την παραμονή.
Εγώ λέω να σε φωνάξω την ώρα που θα γίνει το αγώνα. Είναι καλύτερα. Θα πάω μαζί στο γήπεδο. Εγώ με σένα. Ναι, ναι. Κάτσα κάνω μια ασφαλεία ζωή πρώτα. Να πάω μαζί. Λοιπόν, στοίχημα δεν έχει δει. Εκεί οι φίλοι στο καφενείο που βλέπουν. Εσένα περιμένουμε. Ναι, μένα, παιδιά, περιμένετε με, αλλά μην με βρίζετε μετά. Έτσι. Και λοιπόν, θα σε δούμε και μετά και θα είμαστε στο γήπεδο. Μπράβο. Λοιπόν. Προχωράμε. Έχει εκπλήξει θα μα δώσει σήμερα. Ε? Εκπλήξει θέλουμε. Εκπλήξει. Θα δώσω και, θα δώσω και σκορ. Για τα capital θέλω να μα πει. Θα δώσω και σκορ γιατί την προηγούμενη εβδομάδα εσύ με έκραζε και σου απέδειξα ότι έπιασα 3 στα 4 σκορ. Αυτό το λέω. Να βάλουμε λοιπόν το απόσπασμα που αποδεικνύει ότι κάτι πιάσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχω για πολλά. Μη σου πω και 0-0. Το σημείωσα. Ναι. Λοιπόν, γράψτε να το θυμάσαι. Βαλένθια Εσπανιόλ. Άλλη μια ομάδα που είναι σταυρόλεξο φέτος η Βαλένθια. Και άλλαξε πάλι προπονητή. Άλλαξε προπονητή, είχε αλλάξει 3-4. Ο Νέβιλ και τέτοια, ναι. Ο Νέβιλ, ο Ιταλός που πήγε τώρα. Βαλένθια είναι όμως. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα πάρει ποτέ να είναι Βαλένθια με την έννοια ότι θα είναι καλή ομάδα. Μέσα στην έδρα της, στο Μεστάγια, ας πούμε. Και επιστρέφει ο προπονητής Εσπανιόλ, είναι ο Κίκε Φλόρες. Η οποία Εσπανιόλ έχει κάνει καλή χρονιά φέτος. Πολύ καλή χρονιά, έτσι. Έπεσε Μαρούλι και κυρίως. Ένα κόμπλεξ που είχαν σαν δεύτερη ομάδα τη Βαρκελόνη που ήταν και τα λοιπά, το αποτάξαν και κάναν και καλέ εμφανίσει εκτό έντα κυρίω. Και εδώ πιστεύω θα τη ζωήσουν πολύ τη Βαλένθια. Έχει πολύ καλό προπονητή. Ποιον? Κίκε Φλόρες. Ήταν στη Βαλένθια αυτό ή όχι, στην Ατλέτικο. Ναι, στη Βαλένθια. Α, στη Βαλένθια. Από εκείνο, εγώ εκεί τον θυμάμαι. Ήταν και νομίζω και στην Ατλέτικο, τέλο πάντων. Νομίζω θα το πάρει το μάτσι Βαλένθια. Θα το πάρει όμω αρκετά δύσκολα. 2-1. Λέω και τα σκόρ για να εντάξει. Τα έχω γράψει. Μιραντέ Νουμάνθια. Ένα ακόμη παιχνίδι τη δεύτερη Ισπανία. Που έχει όλα τα στοιχεία αυτά που λέμε ή θα έρθει χι άσο. Και αυτή η ομάδα της Βαρκελόνης. Οι Μιραντές. Ναι, οι Μιραντές. Λέω λοιπόν ότι και χι παίζεται αυτό το μάτς για να είμαι ειλικρινής, αλλά μετράνε οι έδρες. Για ένα περίεργο λόγο στην δεύτερη Ισπανία σπανίζουν τα διπλά. Εγώ δεν έχω. Όσο παρακολουθώ δηλαδή, σπάνια έρχεται διπλό στην δεύτερη Ισπανία. Ή χι άσο. Εδώ επιλέγω χι άσο, χι ημίχρονο στο τελικό, γιατί θα είναι ένα μάτς περίπου ισοδύναμο. Στον γκολ το βλέπω. 1-0. Γράφε. Σημείωσε το χρόνο να ξέρουμε. Ναι. Γράφει 1-0. Ο Βιέδο Έλτσε, το αυτό που λέγανε και στο στρατό. Κοντράρι στην ομάδα μου, την κοντράρι. Το αυτό. Ο Βιέδο, η ομάδα που είχε πάει ο Μπορέλη εδώ, ο φίλος μου από τον. Και τώρα ποιος παίζει, τόσες φορές το έχω πει. Ποιος? Ο Τοτσέ. Ο Τοτσέ, να μου το έχει πει 100 φορές, το έχω ξεχάσει. Καλός παίχτης και ο Τοτσέ όμως. Για τον Βιέδο θα είναι πολύ καλός. Με γκολ του Τοτσέ λοιπόν. Στο 90. Όχι, δεν θα έρθει 1-0. Εδώ θα έρθει 2-1 το μάτσο. Γιατί έτσι θα βάλει γκολ. Τα είδατε. Μην πάει κανείς να παίξει αυτή τη βδομάδα, ήταν την προηγούμενη. Μην μπερδευτείτε. Έχουμε και άλλα ρούχα. Λοιπόν, Βαλένθια 2-1 το πιάσαμε. Βιγιαρεάλ 0-0 με Λακορούνια. Και ο Βιέδο 2-1. Και ο Βιέδο 2-1 και ο Τοτσέγκολ. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε. 3 στα 4 σκορ. Άμα... Καμιά φορά πρέπει να ακούτε και την εκπομπή, έτσι. Όχι ότι θα έχει το μυαλό σας ακριβώς ότι λέμε να παίζετε, αλλά κάποιος θα μπορούσε να ακούσει τα σκορ και να τα συνδυάσει με κάτι άλλο ή να πει θα παίξω τα σκορ. Γιατί τα σκορ δεν τα είχαμε δώσει. Αυτή την εβδομάδα όμως έχουμε βάλει και κάρτα σκορ. Ή ακούγοντας ότι θα έρθει 2-1, μπορεί να το παίζει over. Να το παίζει άσο και over, ας πούμε. Μπορεί και αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι τα σκορ, σαν σκορ, γιατί πολλοί κόσμοι τα ψάχνει έτσι, θα μπορούσε να τα ακούσει κάποιο και να πάει πολύ καλό ταμείο. Πάμε, ξεκινάμε με καρτές. Αλλάξαμε, όπως είδατε, έφυγε ο Ολυμπιακός Σαραντάκος και έρθει ο Σκαρίς με κόκκινη ζακέτα. Μην χαλάσουμε τη συνέχεια. Νίκος Σκαρίς εδώ μαζί μας. Πάμε να δούμε τις κάρτες οι δικές μου πρώτα. Ξεκινάμε και συνεχίζουμε τη ροή της εκπομπής. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αυτή την εβδομάδα, όπως είπαμε, μπαίνουν και άλλα πρωταθλήματα. Εγώ έχω επιλέξει από μεγαλούτσικα πρωταθλήματα. Δεν πήγα σε μικρές κατηγορίες. Κιέβο Φιωρεντίνα, διπλό με 2-10. Ο Σασούνα Σεβίλη, διπλό και over με 2-10. Ρεάλ Μάλαγα, over 4,5 με 2-10. Και Αλαβές Λεγκανιές, άσο με 2-10. Αυτή την κάρτα, παρά το γεγονός ότι έχει μεγάλες αποδόσεις για ξερή κάρτα, έτσι είναι 2-2, 4, 8, 16 δίνει, 17 κάπου εκεί δίνει. Εγώ ζητάω 4 στα 4, δηλαδή δεν κάνω επιλογές εδώ. Κιέβο Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα και στην προηγούμενη εβδομάδα έδειξε ότι είναι ομάδα που δαγκώνει. Ανεβαίνει σιγά σιγά. Ανεβαίνει και δαγκώνει, έτσι. Δηλαδή δεν μασάει, που λέμε. Και νομίζω ότι για να δείξει ότι έχει και μεγάλη φανέλα και ότι πράγματι συνεχίζεται αυτό, μπορεί να κερδίσει και μέσα στην Κιέβο. Το 2-10 δηλαδή είναι και μεγάλη απόδοση για μένα. Είναι το φαβορί. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είναι το φαβορί και με 2-10 νομίζω ότι αξίζει να την επιλέξουμε. Ο Σασούνα Σεβίλη. Διπλό και over. Η Σεβίλη, το δύσκολο είναι να κερδίσει. Εάν κερδίσει, θα κερδίσει με over όμως. Δηλαδή. Και ο Σασούνα είναι χειρότερη ομάδα. Χειρότερη, αλλά η Σεβίλη είναι ένα. Εκτός έδρας δηλαδή, είναι λίγο φαντασματάξη. Δηλαδή, ένα περίεργο πράγμα. Αν κερδίσει όμως, θα κερδίσει με over. Οπότε, επειδή είναι και το φαβορί και το 2-10 είναι καλή απόδοση.
Ρεάλ Μάλαγα. Εδώ ποντάρω στο ότι θα ξεσπάσει η Ρεάλ. Έχασε από τη Θέλτα μέσα στην έδρα τη. Την προηγούμενη εβδομάδα πάλι ήταν δύσκολη. Δηλαδή. Έχει κάνει μια κοιλιά. Ναι, έχει κάνει μια κοιλιά. Η Μάλαγα είναι μια ομάδα που ψιλοανοίγεται. Δεν είναι ότι κάθεται πίσω. Ναι. Οπότε, εάν θέλει να ξεσπάσει η Ρεάλ μέσα στον Μπερναμπέου και να διώξει μακριά τι κακές γλώσσες κτλ., είναι η ευκαιρία αυτή που τη δίνεται. Νομίζω λοιπόν ότι το over 4,5 στο 2,10 είναι μια καλή αποδοση. Το έχουν πιάσει book βέβαια. Γιατί το over 3,5 που είναι πολύ πιο πιθανό στο δίνει ένα 1,50, ένα 1,60 και πιο μικρή απόδοση. Και Αλαβές Λεγκανές, άσος. Για ένα περίεργο λόγο δεν έχω σε καμία εκτίμηση Λεγκανές. Καμία όμως. Δηλαδή, και ειδικά εκτός έδρας. Ναι, ομάδα του Σλόβα. Ναι, μία, δηλαδή. Οι Αλαβές είναι, ρε παιδί, μια ψηλό γνωστή ομάδα. Έπαιξε και κύπελο βέβαια μεσοβδόματα, κέρδισε οι Αλαβές εκτός έδρας. Πέρασε στους 4. Πέρασε στους 4. Δηλαδή. Έχει μια αύρα. Έχει μια αύρα καλή αγωνιστικότητα. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει το μάτσο. Και έπαιξε και στα ίσια τη Θέλτα την προηγούμενη γνωστή. Ναι, με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες, σωστά. Ναι. Έχασε στο τέλος. Ναι, στο 90 θάνατο. Λοιπόν. Αυτή είναι η κάρτα για τα 4 παιχνίδια. Πάμε στη δεύτερη κάρτα. Μέντς Πομπελιέ, Χ. Ντιζόν Λίλ, διπλό. Πεσκάρα Σασουόλο, Χ. Και Γκινκά Μπρεντ, Χ. Εδώ έχουμε επιλέξει 3 μάτς από την Γαλλία και ένα από την Ιταλία. Προφανές ότι στο Μέντς Πομπελιέ, η Μομπελιέ είναι καλύτερη ομάδα από τη Μέτς, αλλά η Μέτς έχει καλή έδρα. Δηλαδή, αδυνοπαθεί όποιος πάει εκεί μέσα. Ντιζόν Λίλ, διπλό, με κρύα καρδιά, γιατί η Λίλ είναι καλή, και εδώ η Λίλ είναι καλύτερη ομάδα. Και είναι και το φαβορί του αγώνα. Κάποια στιγμή να κερδίζει και εκτός έδρας η Λίλ. Ναι. Δηλαδή δεν είναι για τόσο. Είναι χαμηλά σχετικά στη βαθμολογία για αυτό που θα μπορούσε να είναι. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Ντιζόν. Την Ντιζόν εκτός έδρας είναι αυτή που κάνει μερικές κηδείες. Ναι, εντός είναι λίγο, ναι, είναι λίγο περίεργη. Πεσκάρα Σασουόλο. Δύο ομάδες. Η Σασουόλο είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση για να πούμε την αλήθεια. Αλλά επειδή παίζει στο Αδριάτικο που είναι η έδρα της Πεσκάρα, εκτός έδρας δεν έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει και τίποτα. Θα γίνει ο αγώνας. Πολλά. Τι να σου πω. Γιατί πάλι τέτοια, κάτι σεισμούς. Για τις σεισμούς και τέτοια. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, είναι μια αμφιβολία. Φαντάζομαι θα γίνει όμως. Και έγινε και κάτι στην Πεσκάρα με ένα θέρετρο. Με το ξενοδοχείο. Εκεί είναι. Που θαύτηκε το ξενοδοχείο. Δεν είναι στην Πεσκάρα όμως ακριβώς. Εντάξει. Είναι χωριό της Πεσκάρα, πολύ μακριά από την πόλη. Δεν είναι. Λοιπόν, Γκινκά Μπρεν, εδώ. 0-0. Να μην τα λες. 1-1. Ισοπαλία πάντως το βλέπω. 3-4 ζητάμε σε αυτή την κάρτα. Έχω δώσει και σκορ, οπότε δεν θα πω άλλα σκορ. Πάμε στην επόμενη. Τα έχουμε δει όλα. Και εδώ επιλέγουμε μεγάλα πρωταθλήματα. Μπορντό του Λουσχή, ημίχρονα στο τελικό. Κρίσταλ Πάλας Εβερτον, γιατί έχετε βάλει το Παλά στο σινεμά εσείς. Πάλας Εβερτον, Χ διπλό. Μπολόνια Τωρίνο, Χ διπλό. Και Μίτλεσμπουργκ West Ham, Χ. Ξεκινάω από πάνω προς τα κάτω. Μπορντό του Λουζ. Φαβορεί είναι η Μπορντό. Κάποια μάτσα πρέπει να αρχίσει να τα παίρνει κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, ισοπαλίες κάνει. Αξιόμαχη ομάδα έχει. Θα δεν είναι κακή. Ναι, θα έχει και γκολ. Ναι, γκολ. Μπορεί να έχει και δύο, ναι, μπορεί να έχει και over. Δεν ξέρω γιατί και του Λουζ σκοράρει. Βέβαια δεν είναι τόσο αξιόπιστη εκτός έδρας του Λουζ. Ναι. Αλλά σκοράρει. Μπορεί να έχει και γκολ, ναι. Κρίσταλ Πάλας Εβερτον. Εδώ πιστεύω ότι η Εβερτον έριξε μια τεσσάρα ξεγυρισμένη στη Σίτι. Ναι. Αρχίζει να κερδίζει και αυτή. Δηλαδή είναι σε καλή κατάσταση. Δεν θα είναι τόσο εύκολο όμως το μάτς. Είναι πολύ δύσκολο κατάβλητη η Κρίσταλ Πάλας. Και θέλει και το παιχνίδι γιατί είναι μια ανάσα από το από τη ζώνη προβλήματος. Χ, μέχρι το διπλό τελικό πιστεύω ότι είναι το καλύτερο σημείο για την απόδοση που έχει. Μπολόνια Τωρίνο. Και εδώ πιστεύω ότι το Τωρίνο καλύτερη από την Μπολόνια φέτος. Βέβαια εκτός έδρας χάνει λίγο από τη δυναμική της. Θεωρώ ότι δύσκολα έστω θα το πάρει το μάτς όμως. Χ διπλό. Μίτλεσμπουργκ West Ham. Η ομάδα που συμπαθώ μετά τη United στην Αγγλία είναι λόγω και Μπίλιτς, λόγω και. Έχει πεσμένη όμως. Σπάσανε δηλαδή το αμάξι του Παγιέτ. Παγιέ, επειδή θα πάει στη Μαρσέη. Πήγαν οι και σπάσανε επειδή θα πάει στη Μαρσέη. Εντάξει, αυτός έχει τελειωμένος είναι. Η Middlesbrough λίγο ψιλοαχώνευτη. Ψιλοαχώνευτη, θα το πω έτσι. Ξινή ομάδα. Το ψιλό ή το βάζει. Ναι, πολύ θα λέγαμε. Ξινή ομάδα. Η Μπόρο που λέγανε. Του Καράνκα είναι η ομάδα. Δεν βλέπω όμως και τη West Ham να είναι τίποτα φοβερό. Είναι σε πτώση. Σε αν παίζαν στο Λονδίνο, ίσως σε ναι, θανάσους. Άλλο. Άλλο. Εδώ βλέπω το Χ για καλή ευκαιρία και το Χ ακόμα καλύτερα. 4-20. 2-3-4 η κάρτα αυτή. Και η επόμενη. Μπόμπες. Εδώ. Σοσιεδάδ Θέλτα διπλό. West Brom Sunderland διπλό ημίχρονο. Villarreal Valencia διπλό ημίχρονο. Και Manchester City Tottenham διπλό ημίχρονο. Εξηγούμε και λέω. Σοσιεδάδ Θέλτα. Η Θέλτα για ένα
πολύ μεγάλο διάστημα τώρα τελευταία είναι, είναι πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή δεν είναι ότι κέρδισε τη Ρεάλ μόνο. Ναι. Είναι ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Σκοράρει και δείχνει μια άβρα, ρε παιδί μου, νικητή σε όλα τα μάτς, μέσα έξω. Και όπως, και στο... όπως και η Σοσιεδάδ. Ναι. Στις τελευταίες αγωνιστές. Η Θέλτα είναι σε καλύτερο φεγγάρι όμως, στη φόρμα από τη Σοσιεδάδ. Έτσι νομίζω. Και μου κάνει εντύπωση που η Θέλτα κερδίζει πολύ πιο εύκολα έξω. Δηλαδή σκοράρει, σκοράρει συχνά. Το διπλό λοιπόν για 3.50 νομίζω ότι είναι καλή απόδοση για να πάω σε αυτό το μάτς. West Brom Sunderland. Εδώ δεν πιστεύω ότι. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να κερδίσει και το παιχνίδι Sunderland, αλλά μπορεί, σίγουρα μπορεί να προηγηθεί. Είναι μια ομάδα που το έχει αυτό. Δηλαδή και κάνει ανατροπές, για να το πούμε, αλλά στο ημίχρονο μπορεί να προηγείται, οπότε το 5 είναι πολύ καλή απόδοση. Καίγεται για αυτή η βαθμούς. Villarreal Valencia. Το αντίστροφο. Μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Βαλένθια γηπεδούχος. Είχα πει ότι κερδίζει δύσκολα. Η Villarreal στην έδρα της είναι δυνατή. Δεν είναι ότι δεν είναι, αλλά και η Βαλένθια, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, δεν είναι μια ομάδα που θεωρείς τελευταία ή του χάμου. Δηλαδή μπορεί να προηγηθεί στο ημίχρονο. Δεν, είναι ότι, δεν λέω ότι θα πάρει το μάτς. Μπορεί να έχει και ισοπαλία. Αλλά το 4-50 για να προηγηθεί η Βαλένθια στο ημίχρονο, αφού έκανε και νίκη την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή ψυχολογικά είναι ανεβασμένη, το παίζεις, νομίζω ότι είναι καλή απόδοση. Το ίδιο ισχύει για το Manchester City Tottenham. Η Manchester City δεν είναι σε καλό φεγγάρι, αυτό το ξέρουμε 100%. Δηλαδή είναι η χειρότερη πορεία που κάνει η ομάδα του Guardiola τα τελευταία χρόνια. Σύννεφα για τον Guardiola. Ναι, εντάξει, και λογικό είναι, γιατί τον πήραν για μάγκα και του έχει καταστρέψει. Η Tottenham είναι η Tottenham. Για μένα μεγάλη κομπλεξική ομάδα, για σένα καλή ομάδα, αλλά επειδή όντως είναι καλή ομάδα, μπορεί να προηγηθεί και αυτή στο ημίχρονο. Και το 4-50 είναι μια πολύ καλή απόδοση. Είναι πάρα πολύ σταθερή, ανανέωσε και όλους τους παίκτες τους. Όλους. Σκοράρει αρκετά, εμένα μου φτάνει αυτό δηλαδή για να προηγηθεί. Και 2-3-4 νίκησε κιόλας μέσα εκεί. 2-3-4 είναι ένα πολύ καλό σύστημα για τις μπόμπες. Δεν σε παρακαλώ, Σάββατο είναι μεσημέρι το City Tottenham. Το City Tottenham. Είναι Σάββατο σίγουρα. Όχι, μεσημέρι είναι το Liverpool Swans. Οπότε αποκλείεται. Οπότε, ή 5 ή 7.30. Αυτό είναι. Λογικά 7.30. Κάτσε να το πω. Μαζί με τα άλλα δεν θα το έχει. 7.30 είναι, ναι. Είναι 7.30. Ωραίο μάτς, ε. Για να δούμε. Ναι. Είναι 7.30 City Tottenham. Λοιπόν. Τέλεια. Επόμενη κάρτα. Την πρωτοβάζουμε σήμερα, γιατί πήγαμε καλά την προηγούμενη εβδομάδα. Σκοράρουμε. Βάζω τα σκορ, μην με ρωτήσετε τώρα. Βλέπω και τα σημεία δηλαδή αυτά, είναι προφανές. Αλλά βάζω τα σκορ για μεγαλύτερες αποδόσεις. Μίλαν Νάπολη 2-2 με 15 απόδοση. Γιουβέντους Λάτσιο 2-1 με 8.50. Ντάρμσταντ Γκλάντμπαχ 2-3 με 19. Και Σάλκε Ίγκολστατ 2-1 με 7.50. Αυτές από εδώ βρήκα εγώ. Δεν σημαίνει ότι είναι αυτές παντού. Θα μπορούσε να βρείτε και 1-2-3-4, πιστεύω. Εντάξει. Γιατί έχει και αποδόσεις που θα μπορούσαν. Συμφωνώ. Να... Θα μπορούσαν να στηρίξουν και το 1-2-3-4. Mm. Εγώ το ζητάω 2-3-4. Προφανώς το Μίλαν Νάπολη βλέπω ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και η Μίλαν είναι δυνατή φέτος. Δεν είναι η Μίλαν των προηγούμενων χρόνων. Mm. Δείχνει ότι έχει αρχίσει και συνέχεται. Το Γιουβέντους Λάτσιο, άλλο ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Γιουβέντους κερδίζει, αλλά δεν είναι ομάδα που σκοτώνει. Λάτσιο πολύ καλή. Η Λάτσιο βγάζει γκολ, ναι. Ντάρμσταντ Γκλάντμπαχ, εδώ είπαμε ότι αρχίζει και πάλι η Γερμανία. Θεωρώ ότι θα είναι λίγο ανοιχτές οι ομάδες αυτή την πρώτη αγωνιστική. Και το Σάλκε Ίγκολστατ, η Σάλκε δεν κερδίζει κανέναν πάνω από 2-1. Κανέναν όμως. Δηλαδή. Και τα δεύτερα τη Σάλκε θα βάλει 2-1 θα έρθει το μάτσι, 2-0 το πολύ. Παραπέρα δεν πάει. Οπότε 2-3-4 νομίζω ότι είναι καλό. Το σύστημα εδώ. Και τελευταία κάρτα, η γνωστή με τα Capital. Φύγαμε για Capital. Stoke Manchester United, άσο διπλό. Nantes Paris Saint-Germain, άσο διπλό. Werder Bremen Dortmund, άσο διπλό. Και Betis Gijón, ανάποδα, διπλό άσο. 25 περίπου είναι οι ενδεικτικές αποδόσεις για τις ανατροπές. Μπορείτε να βρείτε και κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο, αναλόγως στις εταιρείες που παίζετε. Σύστημα 1-2-3-4. Εδώ έχουμε πει ότι από 2 και πάνω βγάζουμε κέρδος. Λοιπόν, αυτά από μένα. Μια χαρά. Και έχουμε τον Νίκο να πάρει τη σκυτάλη. Αφού τα αντέγραψε ο Σαραντάκος, δεν ξέρω αν τα μάτια. Τα αντέγραψε, τα μαγάρισε. Παίξε άλλα. Παίξε διαφορετικά, σε βρίζει. Λοιπόν, έχω αλλάξει λίγο το τροπάριο εγώ. Δεν δίνω πλέον τις μικρές αποδόσεις. Ναι, γιατί όταν τις έδινες έπιανες. Δίνω όλες μεγάλες. Λοιπόν, ξεκινάμε με 4 σημεία, 4 ισοπαλίες του Σαββάτου για αύριο. Έχω το Wolfsburg Hamburgo Χ, ανόρθωση Ομόνια, Σπαλ Μπενεβέντο και Γκιγκάμ Ρεν. Είναι 4 ισοπαλίες. Wolfsburg Hamburgo και πριν τη διακοπή ήταν ψηλό ισοδυναμές. Δηλαδή η Wolfsburg είναι καλύτερη. Καλύτερη Wolfsburg. Πήρε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο το θηρίο του Hamburgo. Ναι. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι για επανεκκίνηση. Για επανεκκίνηση όντως, ναι, μπορεί να είναι.
Ανόρθωση Ομόνια. Το φαβορί είναι η Ομόνια, αλλά πάντα εντός έδρας η Ανόρθωση και είναι και ένα ντέρμπι από τα παλιά, δυνατό. Κρύβει ισοπαλία το παιχνίδι αυτό. Σπαλ Μπενεβέντο είναι δύο ομάδες που ανέβηκαν. Δεύτερη Ιταλία, ό,τι και να μου πει. Ισοπαλία. Οπότε το προσπερνάμε. Και το Γκίκα είναι αυτό που δίνουμε και δίνω και εγώ και εσύ. Από πότε αποκλείεται να έρθει. Είναι πολύ ισοδύναμο παιχνίδι. Δηλαδή είναι ισοδύναμο. Το πιάσω από το 1-1, όπω είπε, είναι φοβερό. Στο μυαλό μου 1-1 είναι αυτό το μάτι. Και εγώ γιατί και δύο ομάδες σκοράρουν. Η Γκίκα εντός έδρας σκοράρει σίγουρα. Λοιπόν, προχωράμε. 3-4 συστηματάκι. Πάμε στα πολλά γκολ του Σαββάτου. Έχω επιλέξει 4 παιχνίδια. Λανς Νιμ, Μαρίτιμο Sporting Λισαβόνας, Μίλαν Νάπολη και Γκρόνικεν. Γιατί 4-6 πάλι άρχισε. Είναι 4-6 γκολ. Γιατί δεν έπαιξε over 3,5. Γιατί τα βλέπω. Α, ναι. Εντάξει, δηλαδή, το ίδιο. Το πάμε. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, αλλά. Δηλαδή το Λανς Νιμ, άμα έρθει 7 γκολ θα το χάσει. Σωστά. Over 3,5 είχα στο μυαλό μου, α πούμε. Αλήθεια. Over 3,5, ναι. Έτσι. Πάνω κάτω είναι οι ίδιες οι αποδόσεις για το over 3,5. Λανς Νιμ, οι δύο ομάδες σκοράρουν ακόμα και αν είναι και Β' Γαλλίας. Μαρίτιμο, θα έλεγα την προηγούμενη αγωνιστική, ήρθε 3-1. Το 4-6 με την Πάκο Φερέιρα. Μίλαν Νάπολη, το δίνεις και εσύ, το βλέπεις 2-2. Το βλέπω, ναι. Πότε πολλά γκολ. Γκρόνικεν Βίτεσε. Η Γκρόνικεν έρχεται από 4 και η Φίτεσε από 3. Ναι. Σκοράρανε 0-4 και 3-1 η Φίτεσε. Από αυτά το Μαρίτιμο Sporting δεν μου κάθεται λίγο. Τα άλλα και τα 3. Στο Μισαγόνας έρχεται και αυτή από 2-2 με τη Τσάβες. Και προχωράμε. Πάλι για Σάββατο, η τρίτη κάρτα του Σαββάτου. 3-4 ζήταγε εκεί. 3-4 όλα, ναι. Και στα άλλα, ναι. Με μεγάλες αποδόσεις είναι το City Tottenham στο διπλό. Ναι, καλά, είσαι και Tottenham άρρωστο. Μούρθια Σαραγώσα διπλό. Κούσα Ζούλ Μοντερέι Άσο και Βίρτους Εντέλα Φροζινόνε διπλό. Η Tottenham δεν είναι ότι. Εντάξει, δεν παίζω ποτέ εγώ με βαστή είμαι, αλλά είναι μια απόδοση που την παίζει στην Tottenham. Ναι, όντως, εντάξει, δεν διαφωνώ. Η City. Βέβαια, κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και εσύ. Δεν είναι. Ναι, όταν έχει Αγκουέρο, Σίλβα, Ντεμπρούιν. Κάποια στιγμή θα στην κάνουν τον μπαμ. Μούρθια Σαραγώσα. Η Μούρθια είναι στον πάτο της βαθμολογίας. Καλή απόδοση. Παίζω το διπλό της Σαραγώσα μου με 4. Καλή απόδοση. Κρούζα Ζούλ Μοντερέι. Τώρα το γνωρίζουμε το πρωτάθλημα. Αλλά Κρούζα Ζούλ. Εντάξει, τη Μοντερέι ξέρω ότι στην έδρα της είναι πολύ καλή. Ναι. Κρούζα Ζούλ είναι από τα θηρία του. Είναι ντέρμπι. Είναι σαν να λέμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εντός έδρας είναι πολύ καλή. Όντως, αλλά εκτός. Και Ντέλα Φροζινόνε. Από τις δύο ομάδες η Φροζινόνε έχει κάποιον στόχο που είναι η άνοδος. Η Εντέλα μια χαρά είχαν και σημείς της βαθμολογίας. Πάω στο διπλό του 3. Ωραία. Περάσαμε το Σάββατο αφού θα έχουμε πληρωθεί λοιπόν. Έτσι ακριβώς, αφού θα έχουμε πάρει τα λεφτά. Πάμε στις Κυριακής. Ναι. Με 4 ισοπαλίες εδώ έχουμε ντέρμπι στην Τουρκία. Φενέρμπαξε Μπασαξεχήρ. Πάω στο Χ. Αταλάντα Σαμπτόρια Χ. Μάιντς Κολονία Χ. Και Λιόν Μαρσέγι Χ. Οι Μπασαξεχήρια έχουμε πει, Θοδωρή, ότι είναι η πρωτοπόρο στην Τουρκία. Ακόμα, ένα βαθμό μπροστά από την Μπεσίκτας. Η Φενέρ θέλει το παιχνίδι, έχει έδρα, έχει ιστορία, έχει και τι δεν έχει, αλλά η Μπασαξεχήρ δεν είναι αμεληταία ποσότητα φέτος. Ανταλάντα Σαμπτόρια, το φαβορί, είναι πάρα πολύ μικρό ο Άσος. Βεργκαμάσκι. Ο Άσος της Ανταλάντα παίζεται από 1,50 μέχρι 1,70. Είναι σίγουρα καλύτερη ομάδα η Ανταλάντα φέτος, αλλά η Σαμπτόρια είναι Σαμπτόρια, είναι λίγο ξινή, πιστεύω. Και 0-0 αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν το βλέπω να νικάει τόσο εύκολα για την Αταλάντα. Μάιντς Κολονία με το ίδιο σκεπτικό όπως έδωσα το Βολφσμπουργκ και Αμβούργο. Είναι ομάδες καλές, αξιόλογες. Μάχονται για την Ευρώπη και η Μάιντς Κολονία. Και λόγω επανεκκίνησης τώρα από το αθλήματος πιστεύω θα είναι πολύ under το παιχνίδι. Και οπότε 0-0-1-1 το βλέπω γι' αυτό. Και Λιόν Μαρσέι. Η Λιόν δεν ξεκίνησε καλά. Όχι ότι κοιμάζε, ξεκίνησε, φάγε 4 γκολ από τη Μονακό. Είναι ντέρμπι και αυτό, και γι' αυτό πάω και στην ισοπαλία. Σίγουρα φαβορή Λιόν, αλλά πάω στην ισοπαλία γιατί η Μαρσέη πιστεύω ότι θα μπορεί να τσιμπήσει ένα βαθμό. Προχωράω στα πολλά γκολ. Είπαμε είναι 4-6 over 3,5. Εντάξει, ναι, over 3,5 θα βλέπουμε καλύτερα. Παλέρμο Ίντερ, Σοσιεδάδ Θέλτα, Αβές Γκυμαράης Βίτα, είναι για τη Βίτα Πορτογαλίας αυτό. Και το Ουτρέχτη Άγιαξ. Ξεκινάω από κάτω, Ουτρέχτη Άγιαξ. Ουτρέχτη έχει μια τριάδα επιθετική. Δεν στα λέω γιατί θα κοροϊδεύεις ποιοι είναι οι τρεις παίκτες. Τζατζαμάτζα και τα λοιπά, ναι. Είναι Ζίφκοβιτς, Χάλερ και Μπαραζίτε λοιπόν. Οι οποίοι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από την τριάδα που έχει ο Άγιαξ, η Φέγενορντ ή η Αντιχόβεν. Βάζει γκολ Ουτρέχτη. Ο Άγιαξ είναι το φόβητρο, το θηρίο της Ολλανδίας. Ψεύω θα έχει γκολ και γι' αυτό είναι και μικρό στο 2,75 το over 3,5. Αβές Γκυμαράης Β. Τις παρακολουθώ γιατί η Β Πορτογαλίας έχει πολύ υψηλά τα 4-6 βάζουν γκολ αβέρτα. Μπράβο, είναι οι δύο ομάδες που βάζουν. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει που ζευγαρώνονται αυτές οι δύο. Ναι, ναι. Έτσι.
Σοσιεδάδ, Θέλτα, είπαμε, έχουν πάρει τα πάνω τους. Η Σοσιεδάδ κάνει ένα εκπληκτικό 1,5-2 μήνες και ναι, έχει ανέβει στην έκτη εντάξει, θέση. Ναι. Και η Θέλτα, όμως, πάει Θέλτα έχει την ψυχολογία με την νίκη της Μαδρίτης. Πάω στα πολλά γκολ και εδώ. Πιθανόν. Και Παλέρμο Ίντερ. Ίντερ μας έχει συνηθίσει πλέον σε κάτι σκορ 4-2-2-2-3-1. Μάλιστα. Ίντερ, οπότε πάω και εκεί στο 4-6. Ωραία. Μια χαρά κάρτες. 3-4. Και τελευταίο στοίχημα είναι με τις Μπόμπες. Σταντάρ Μπριζ. Κασίμπα Ατραμπζοσπο. Σταντάρ Μπριζ άσο 2-40. Κασίμπα Ατραμπζοσπο. Δεν είναι Μπόμπα. Του 2-85. Μπόμπες λες, αλλά δεν είναι. Ρέου Σαραγώσα διπλό 3-75. Και Μπράγκα Γκίμαραες διπλό 4-35. Ξεφτιλίζει τις Μπόμπες, να αλλάξει τον τίτλο. Εντάξει, 4-35 δεν είναι Μπόμπα. 4-35 είναι, αλλά οι άλλες 2-40 τώρα είναι απόδοση νορμάλ. Να δουλεύεις. Εγώ δίνω 2-10 στα ξερά. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι να πούμε για εδώ. Εντάξει, μεγάλες αποδόσεις είναι. Άμα βγουν, βγήκανε. Άμα βγουν, βγήκανε. Αλλιώς κουβάς. Ναι, εντάξει, να κάνουμε. Ωραία. Μια χαρά τα προγνωστικά μας. Είπαμε μπορείτε να τα βλέπετε στο κανάλι του Star στο YouTube αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής και στο webtv.star.gr στην ιστοσελίδα όπως και στο www που βλέπετε τώρα star.gr/webtv. Θα κλείσουμε σε λίγο. Euroliga είχαμε. Euroliga είχαμε. Ο Παναθηναϊκός έχασε στην Φενέρ πολύ εύκολα κιόλας. Αυτή την ώρα παίζει αυτή την ώρα με την Μπασκόνια. Αντετοκούμπο είχαμε. All Star Game με τη Βούλα πια, κάτι που αναμενόταν βέβαια. Τρίτος στην Ανατολή. Πίσω από Λεμπρόν. Δεύτερος στην ψηφοφορία του δημοσιογράφων και των παικτών. Ναι. Στον κόσμο τρίτος πίσω από τον Λεμπρόν και τον Ιρβινγκ. Πώς ήταν, όχι. Και τον Ντερόζαν. Α, και τον Ντερόζαν. Αντετοκούμπο μεγάλη ιστορία στην Νέα Ορλεάνη. Φοβερή οπωσδήποτε η επιτυχία αυτή για τα ελληνικά χρώματα. Τώρα, στοιχηματικά να πω το εξής. Θέλω να το ψάξεις και να μας πεις και την άλλη εβδομάδα αν μπορείς να το βρεις. Δύσκολο για σένα, θα το δούμε και θα το μιλήσουμε και με τον Σπύρο Δημητρέλη που είναι ο οικονομικός συντάκτης. Επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για το αφορολόγητο, το χτίσιμο με τις κάρτες, με τις χρεωστικές και τις ψηφιωτικές, mm-hmm. κάποιος θα πρέπει να ενημερώσει και να μας πει εάν μετράνε οι καταθέσεις που γίνονται σε στοιχηματικές εταιρείες, είτε στον ΟΠΑΠ. Δηλαδή, η λογική λέει ότι μετράνε, γιατί είναι μέσω τραπέζης η ηλεκτρονική συναλλαγή. Γιατί πολλοί κόσμοι. Εννοείς το τι λεφτά αποσύρω από μια εταιρεία στο τραπεζικό λογαριασμό. Πρόσεξε, γιατί με το σημερινό νομοσχέδιο πια, με το φετινό νομοσχέδιο, θα πρέπει με ηλεκτρονική κίνηση, με κάρτα ή μέσω web banking, να συμπληρώνεις ένα τρίτο του εισοδήματός σου. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα συμπληρώνεις αφορολόγητο. Θα σου έρχεται πρόστιμο δηλαδή. Οπότε κάποιοι που πολλοί κόσμος παίζει στο διαδίκτιο. Από τους... Αυτό έχει περάσει. Έχει περάσει, έχει περάσει, σίγουρο, δηλαδή. Έχει περάσει αυτό σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει περάσει τέλος. Δηλαδή θα πρέπει να κάνεις χρήση της χρεωστικής κάρτας ή της ηλεκτρονικής συναλλαγής. Και σου λέει και ποιες δαπάνες μετράνε για να συμπληρώνεις το αφορολόγητο. Αλλιώς θα σου παίρνει από το αφορολόγητο. Και στο λογιστή μου τι πάω, ας πούμε. Πας τις αποδείξεις. Θα είναι αυτόματο, τίποτα. Όχι, θα το τσεκάρουν μέσα από την κίνηση. Αλλά αν μετράνε και οι συναλλαγές με τις στοιχηματικές εταιρείες, πολλοί κόσμος θα το καλύψει από εκεί. Ίσως και γι' αυτό ναι, κλείνει η κυβέρνηση που λέγαμε. Βέβαια, στον ΟΠΑΠ. Γιατί όταν πας στον ΟΠΑΠ, ας πούμε, και θες να παίξεις κάποιο δελτίο, γιατί δεν μπορείς να παίξεις. Με κάρτα. Δεν έχει POS. Κακός όμως. Γιατί οι αποδείξεις του ΟΠΑΠ μετράνε και σε φορολογία και σαν έξοδο. Μετράνε ναι. Δηλαδή με τον προηγούμενο νόμο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και εκεί θα βάλουν POS σιγά σιγά. Δεν γίνεται αλλιώς. Για μένα πρέπει να είναι στη μηχανή. Βάζεις και παίζεις. Δηλαδή πληρώνεις. Πάντως είναι σημαντικό για τον κόσμο. Λοιπόν, τι έχουμε να κλείσουμε. NBA. Mm-hmm. NBA που είπαμε Αντετοκούμπο φοβερός. All Star Gamer. Πρώτος Έλληνας που παίζει σε αυτό το μεγάλο. Θεσμό, θα τον απολαύσουμε. 19 Φεβρουαρίου είναι νομίζω. 19 Φεβρουαρίου πρέπει να είναι, έτσι, ναι. Στην Νέα Ορλεάνη. Τι, ημέρα Πέμπτη. 19 Φεβρουαρίου είναι τριήμερο. 19 με 22, κάτι τέτοιο είναι. Α, είναι το Φεβρουάριο είναι στην Νέα Ορλεάνη, φοβερό Αντετοκούμπο. Πρώτη φορά ένα παίκτη φυσικά στο All Star Game και για του Bucks πρώτο παίκτη μετά το 2004. Μετά από 12 χρόνια. 13. Μήπως ήταν το Μπούκης, ο κοντός, ο Playmaker. Όχι, ήταν ένας, δεν θυμάμαι πώς τον είδα, Davis νομίζω, θυμάμαι. Μια χρονιά έπαιξε εκείνος. Πιο παλιά ήταν ο Τζαμπάρ, ήταν ο Ρόμπερσον που παίξαν από τους Bucks πολλά NBA. Όλοι λένε ότι αυτό είναι το πρώτο All-Star Game του Γιάννη και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και μάλλον έτσι θα είναι. Και λοιπόν, πρωτάθλημα λένε πολλοί. Αργότερα, όχι τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα κλείσουμε με NBA, είπαμε, οι κάρτες μας θα είναι στην εκπομπή που μπορεί να βλέπετε στο κανάλι του Star στο YouTube και στο www.star.gr/webtv. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Καλό βράδυ. 5 games of hoops on a Thursday night. You're locked into the one and only top 10 on NBA.com. At number 10 to the champs house where LeBron flips this one over his head before Richard Jefferson
rocks the D to bed. A little reverse jam at number 10. On to number 9, coming in to clean up the mess. It's the man with the 32 on his chest. Carl Anthony Towns throwing down for Minnesota out in L.A. on the number 9 play. At 8, we don't get to say it enough anymore. Maneuvering on the break to set up Dwayne Dedman for the one-handed punch right there at number 8. On to number 7. Somebody get a mop because Nemanja got dropped. Austin Rivers with the crossover to the rim that leaves Bielitsa in the bin. That good for number 7. At 6, tight game at MSG down the stretch, but John Wall quicker than a hummingbird's wings as he flat ends this thing. Behind the back and to the rack to keep the Wizards on track. Right there, it's the Washington Wizards point guard rising and shining. That good for number 6. Back to L.A. for number 5, where Carl Anthony Towns was hotter than a fork in the microwave as he rises to the rim to make this play. It's a rebound throwdown in the Clippers town at number 5. On to number 4, to San Antonio for a rookie hammer throw. Jamal Murray crossing and bossing against the Spurs. This is a nice little one-hand lean-in punch at number 4. At 3 last June, he proved he's still the best in the NBA, so sit back and watch LeBron make this play. A spin to the 10 as he reverses this one in. That good for number 3. Back to MSG for 2 to see what the hopping Latvian can do for you. Kristaps Porzingis screaming into your screen and then getting flat obscene as he crushes this thing at number 2. But at number 1, back to the champs house where Freight Train 23 has been set free to run through the D from sea to shining sea. LeBron going coast to coast and the Suns are flat toast as the King once again lands at number 1 on the NBA.com. Turn it!